That's all that matters. Play it over. Τελείο Μαυροβούνιος, καλή εκτέλεση, κεφαλιά δίπλα από τα δοκάρια. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ντασίλβα ήταν, με συγχωρείτε. Τώρα η παλιά που φεύγει για τον Μπάγκλιτσα, ο Τόνιο με το κεφάλι θα απομακρύνει. Εδώ βλέπουμε και την επιβεβαίωση, αυτό που λέγαμε ότι δεν είχε offside στην παλιά που έγινε για τον... Ο Κροάτης κέρδισε την κεφαλιά, βρήκε τον Κιέ. Και πάλι για τον Κροάτη, πάσα λίγο πιο πίσω από εκεί που θα ήθελε. Συνέχεια ήταν σε καλή θέση ο Πέδρο, ο οποίος κέρδισε κάθετα για τον Μπάγκλιτσα. Πρόλαβε τον Τόνιο, όμως έκανε καλή επέμβαση ο Ισπανός. Λόπες, σέντρα του Πορτογάλου, ψάχνει τον Κιέ. Έπιασε την πρώτη κεφαλιά, δεν μπόρεσε στη συνέχεια ο Παπουλής. Σέντρα του Χαραλάμπους, ο Σακέτη κεφαλιά πάει προς τα πίσω. Τρισκόφσκι υποφελείται, αλλά το πλασέ του θα μαζέψει σταθερά ο Μπρούνο Βάλε. Φάω για την ΑΕΚ με τον Εγκλέζου. Τον Νίνου, για να δούμε, Εγκλέζου τελικά στην περιοχή, κεφαλιά του Χαραλάμπους στην αγκαλιά του Βάλε χωρίς πρόβλημα στο 27. Μαυροβούνιος, καλή εκτέλεση και πάλι, πρώτη κεφαλιά τον Φρέιρε, από εκεί και πέρα η μπάλα παίρνει ύψος και ο Βάλε θα πάρει επιθετικό φάουλ. Η ΑΕΚ μπροστά και πάλι με τον Πόλιεβιτς τώρα, θα κάνει το σούτο Βάλε, θα μαζέψει σταθερά. Τρισκόφσκι, Άλβες, η σέντρα, ο Σακέτη έκοψε, ο Τωμάς έπεσε κάτω, ζήτησε πέναλτι, τίποτα λέει ο Σκαπούλης. Τα πόδια του Αγγελή είναι κάτω, νομίζω ότι θα ήταν τραβηγμένο. Όχι, όχι, δεν φαίνεται. Δεν τον βρήκε, πάτησε κάτω, μπροστά του μένα, αλλά δεν φαίνεται να τον βρίσκει, νομίζω. Από όλα μπροστά τώρα με τον Ελίζιο, η σέντρα Παπουλής, έξω. Για τον Πέδρο, για τον Ντασίλβα. Παπουλής. Με τα αριστερό το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Φώτης Παπουλής στο 44. Ένα πανέμορφο φαλτσαριστό σουτ με τα αριστερό. Ανοίγει το σκορ. Με αυτό το σουτ με το αριστερό, το οποίο ομολογουμένως μας ξάφνιασε. Πολύ ωραίο τελείωμα με τα αριστερό στη γωνία του Τόνιο. Παρά την προσπάθεια του Ισπανού δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Παπουλής που είχε σκοράρει. Κόντρα στην ΑΕΚ και στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Ήταν αυτός που είχε σημάνει την αντεπίθεση τότε. Πέδρο στην περιοχή, κεφαλιά έξω. Δεν ήταν άσχημη από τον Φρέιρε και δεν ήταν και εύκολη. Σπανός που κρατάει, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Βάλε θα μαζέψει. Περίμενε να ανέβει ο Νούνο Λόπες, του πέρασε την μπάλα. Και πάλι για τον Πέδρο, ζητάει ο Γκιέ, είναι καλή η σέντρα, κεφαλιά 2-0. Φάνηκε από την σέντρα όταν με πολύ καλές προοπτικές. Το τελείωμα του Άμπραχαμ Γκιέ ήταν εξαιρετικό. Στο 53 διπλασιάζει τα γκολ του Απόλλωνας. Παίρνει πλέον σημαντικό προβάδισμα. Από την πολύ ωραία σέντρα εδώ του Πέδρο. Πολύ καλό timing στον αέρα, καρφωτή κεφαλιά στην γωνία του Τόνιο. Κανένα περιθώριο για τον Ισπανό τερματοφύλακα και 2-0. Μιλένκο. Θα δούμε εδώ όμως την προσπάθεια του γιατί είναι καλή επιθετικά. Ο Παπουλής έκανε το γύμισμα. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια του Χαραλάμπους. Έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα και σίγουρα μπορεί να παίζει πιο πίσω με την... Καλό άνοιγμα για τον Ηλία Χαραλάμπους με την μία η σέντρα. Κεφαλιά, σπουδαία επέμβαση από τον Βάλε. Φρέιρε πάντως κρατάει τον... Μητίδη που προσπαθεί να ανέβει και ένα ακόμη replay. Ξέρω από εδώ. Τον κράτησε. Εντάξει. Νομίζω θα μπορούσε να το είχε δώσει, αν και γίνονται πολλά τέτοια μαρκαρίσματα στην περιοχή. Ο Ντασίλβα κρατάει το σουτ. Ο Τόνιο θα κόψει. Εδώ ο Χαραλάμπους θα χάσει. Θα κερδίσει όμως ο Μητίδης που είναι πολύ δυνατός. Θα κάνει και τη σέντρα, αλλά στην αγκαλιά του Βάλε. Στο 77. Γυρίζει πίσω και κάνει το κλέψιμο του Ραμ, που είναι γρήγορος, πιο γρήγορος από τον Καταλά, ρίχνει την μπάλα μπροστά. Τον καταδιώκει ο Ισπανός, είναι πλάγια του Ραμ.
Γλίστρησε αλλά κράτησε το φαλτσαριστό σουτ πάνω τα δοκάρια του Τόνιο. Μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα αν έβαλε κεφάλι πάνω και... Εδώ Μητίδης θα κάνει ένα σουτ. Μπάλα πέρασε, αλλά δεν δυσκολεύτηκε ο Βάλε. Μαζεύει ο Μπόλεβιτς. Ωραίο γύρισμα του Τομάς, κάθε την παλιά για τον Τρισκόφσκι, ελευθερώθηκε και μειώνει η ΑΕΚ που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με τον Τρισκόφσκι. Στο 81 ο Σκοπιανός μειώνει σε 2-1 και πλέον η ΑΕΚ έχει ένα δεκάλεπτο στην διάθεσή της για να πάρει ένα βαθμό και Απόλλωνας από την ωραία πάσα, καλή κίνηση εδώ, άδεια στον Αγγελή, το πλασέ στην γωνία. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει αυτή τη φορά ο Βάλε. Απόλλων ΑΕΚ 2-1. Θα κάνει ένα offside, βλέπετε εδώ στην φάση. Στην περιοχή. Σέντρα τον Χαραλάμπους. Η μπάλα μένει στην περιοχή. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι ο Αγγελή και παραχώρησε κόρνερ. Στο παιχνίδι μας ο Μπόλεβιτς στο κόρνερ. Φρέιρε αποκρούει. Από μακριά το σούτ του Ρώσα άστοχο. Νέο γέμισμα. Ο Λόπες δεν βρίσκει μπάλα, ο Άλβες κερδίζει. Θέλει να γυρίσει το πλασέ, δοκάρι. Η φάση δεν τελείωσε. Κόντρε στην περιοχή, απομακρύνει ο Σακέτη, ο Τρισκόφσκι κατεβάζει. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σκοπιανός θα κάνει το γύρισμα. Απομακρύνει η άμυνα του Απόλλωνα με τον Κυριάκου. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ με το πλασέ του Άλβες στο δοκάρι. Στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Επανέρχεται η ΑΕΚ. Νέα σέντρα. Ο Λόπες αυτογκόλ 2-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νούνο Λόπες με αυτογκόλ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπρούνο Βάλε. Φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για την ΑΕΚ. Με τον πάγκο της να πετάγεται όλο στο γήπεδο. Ξανά το αυτογκόλ. Ο Κυριάκου ήταν αυτός που κάνει το σουτ. Εδώ. Είδαμε ξανά το αυτογκόλ από τον Νούνο Λόπες. Και η αντίδραση του Βάλε και των υπολείπων αλλά και του Ηλία Χαραλάμπους. Στο παιχνίδι μας μπήκαμε στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με την ΑΕΚ να είχε προηγηθεί τότε 2-0 και τον Απόλλωνα να απαντά. Το ίδιο συνέβη και εδώ στο Τσίριο. Εδώ ένα μακρινό σουτ, η μπάλα έξω.